Πάμε να συναντήσουμε το Σύμβουλο Επικοινωνίας, τον κύριο Παναγιώτη Φρατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Φρατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιπακόπουλε. Να ξεκινήσω, σας παρακαλώ. Έχουμε μία δημοσκόπηση της Interview, όπου θεωρώ ότι δύο από τα στοιχεία είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έγινε στις εκλογές. Καταρχήν, το πρώτο, τι πλήρωσε η κυβέρνηση, να το πω τώρα έτσι απλοϊκά. Μπορούμε να δούμε και την πρώτη κάρτα. Και είναι αυτά τα πέντε τα θέματα, τουλάχιστον τα πέντε πρώτα, τα οποία είναι και αυτά που ο κόσμος ήταν δυσαρεστημένος, που έστειλε το μήνυμα. Δηλαδή, ακρίβεια, όπως τα βλέπουμε τώρα εδώ, είναι πρώτο είναι η ακρίβεια, μετά είναι... Τώρα δεν έχω... Ο γάμος. Ναι, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, το φορολογικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα τέμπη και μετά ο νέος καθορισμός για τα καθάριστα οικόπεδα. Αλλά το ακρίβεια, γάμος, φορολογικό, ελεύθερο επαγγελματιών και τα τέμπη είναι πολύ ψηλά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το χάρτη των διαρροών που είδαμε, από το exit poll, ναι, ναι. Όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν απώλειες σε τρία ακροατήρια. Στο κέντρο, στο κέντρο δεξιό και στο δεξιό. Ακριβώς. Και επίσης επιβεβαιώνεται επίσης από το exit poll, γιατί είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη πτώση η Νέα Δημοκρατία στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και βέβαια και στους μισθωτούς. Μάλιστα. Τώρα, αλλά ειδικά στους να σας δείξω μισό λεπτό, θα βοηθήσει νομίζω στην κουβέντα μας, να δούμε και την επόμενη κάρτα, όπου είναι το ερώτημα ποιοι από οι υπουργοί από τη σημερινή κυβέρνηση κατά την άποψή σας πρέπει να απομακρυνθούν. Να σας πω ότι αυτό έγινε πριν την Παρασκευή του ανασχηματισμού. Δηλαδή ήταν οι απόψεις του κόσμου πριν τον ανασχηματισμό. Και κοιτάξτε, εντάξει, τις πρώτες θέσεις τις ξέραμε. Κοιτάξτε τις τελευταίες θέσεις. Βέβαια. Η Κεραμέως που μετακινήθηκε, Αυγενάκης που έφυγε, Σκρέκας που έφυγε. Και ο Κερίδης που είναι λίγο πιο πάνω. Άρα στις τελευταίες θέσεις. Και ο Χατζηδάκης που από ό,τι λέει το ρεπορτάζ αρνήθηκε. Μπράβο. Σωστό. Θέλω να σας πω ότι έχει σχέση με αυτό που λέγατε. Γι' αυτό ήθελα να δούμε τώρα αυτή την κάρτα. Γιατί από την άλλη βέβαια, υπάρχει και μια μουρμούρα για το αν αυτό που έγινε είναι ανασχηματισμός, διορθωτικές κινήσεις, κάποιες αλλαγές μόνο που δεν ξέρουμε τι απόδοση θα έχουν. Η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, να μιλήσουμε λίγο πιο στρατηγικά, ναι, αναζητά το μεταρρυθμιστικό αφήγημα. Διότι αυτό ήταν που της έδωσε υπεροπλία έναντι της αντιπολίτευσης την περίοδο 19-23. Ψάχνει λοιπόν ένα νέο πιερακάκι, ένα νέο... Να, μιας και το λέτε, Πιερακάκης είναι στην τρίτη θέση. Παπαστεργίου στην πιο κάτω, Φλωρίδης μετά. Ο Δένδιας φυσικά είναι μακράν πρώτος. Ναι. Αυτό το βλέπουμε εδώ και καιρό, ότι ναι, ο Νίκος Δένδιας έρχεται πρώτος και σε αυθόρμητες απαντήσεις. Επίσης, ο Πιερακάκης κρατάει από την προηγούμενη περίοδο. Από την προηγούμενη περίοδο. Αλλά έχει ανέβει ο Παπαστεργίου πολύ. Ναι, διότι κληρονομεί το Υπουργείο, το οποίο είναι ταυτισμένο με τις μεταρρυθμίσεις. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ταυτισμένο με τη μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα και έχει πολύ θετικό προφίλ. Ο Φλωρίδης ψηλά με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Ναι. Και τη μεταρρύθμιση των χώρων. Ότι έχει έναν αέρα καινούριου και μεταρρυθμιστικού, είναι αυτό που μπορεί να δώσει κάποια καλύτερη βάση για μια εξόρμηση, εκστρατεία επικοινωνιακή. Με αυτή την έννοια τώρα είναι χαρακτηριστικό ότι στο Λιβάνιο και στο Θεοδωρικάκο θα πέσει ιδιαίτερο βάρος, γιατί από εκεί και βέβαια και στον αγροτικό τομέα. Τα τρία είναι, όπως το είπατε, Λιβάνιο, Θεοδωρικάκος και ο κύριος Τσιάρας στο αγροτικής ανάπτυξης. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα πέσει τώρα το βάρος για να εμφανιστούν κάποια θετικά αποτελέσματα. Γιατί η λέξη η οποία ακούστηκε όλο το διάστημα μέσα μετά τις εκλογές είναι η αποτελεσματικότητα. Λείπει ένα θετικό αποτέλεσμα στα ζητήματα που καίνε τους πολίτες. Την ίδια στιγμή φαινόταν ότι υπάρχει πρόβλημα στο πιο συντηρητικό ακροατήριο με τις πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις, όπως η εμβληματική μεταρρύθμιση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Οπότε θέλουν να ενισχύσουν το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα ανθρώπους που έχουν τέτοιο δυναμισμό, δεν προέρχονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ταυτισμένοι με τον σκληρό πυρήνα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους
τους χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να μπορέσει να κρατήσει την επιρροή όσο γίνεται στο χώρο του κέντρου. Αυτοί θα τις δώσουν μεγαλύτερη διείσδυση στο κέντρο, όσο η αντιπολίτευση ψάχνει να βρει το βηματισμό της. Βέβαια, να σας ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Ας πούμε για το θέμα της ακρίβειας, που είναι μακράν το πρώτο θέμα εδώ και πολύ καιρό. Πιστεύετε ότι μόνο η αλλαγή προσώπου, δηλαδή τώρα έφυγε ο κύριος Κρέκας και μπήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, μπορεί να αλλάξει η εικόνα ή η κατάσταση? Σε καμία περίπτωση. Τα πρόσωπα αυτό, καταλάβατε, εκεί που υπάρχουν πολιτικές. Δεν είναι θέμα, ακριβώς. Δεν είναι θέμα προσώπου μόνο. Είναι και προσώπου σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά αν δεν υπάρχει η πολιτική στήριξη από το κομμάτι αυτό, δεν μπορεί να περάσει τον κόσμο. Νομίζω είναι προφανές ότι αυτό το αποτέλεσμα ζητάει σοβαρές αλλαγές. Όχι σε επίπεδο προσώπων, σε επίπεδο πολιτικών. Ακριβώς. Θα ήταν πιο πιεστικό το αίτημα της αλλαγής εάν υπήρχε μια αξιωματική αντιπολίτευση που θα είχε ένα ισχυρό ποσοστό και μια ισχυρή πολιτική παρουσία. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί το ρόλο αυτό να τον καλύψει η ακροδεξιά όπως έχει εμφανιστεί τώρα. Άρα, όσο θα υπάρχει ένα κενό προγραμματικής αξιόπιστης αντιπολίτευσης, θα είναι μικρότερη η πίεση, αλλά και πάλι το 28% είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι ψήφοι που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές θυμίζουν τους ψήφους που είχε πάρει το Μάιο του 2012 στον εκλογικό σεισμό που είχε γίνει. Ήταν οι εκλογές του μεγάλου σεισμού, ο Μάιος του 2012. Άρα, ακόμα και χωρίς αντίπαλο, είναι αναγκασμένη η Νέα Δημοκρατία να εξετάσει μια σοβαρή τομή και διόρθωση της πολιτικής της, όσο αυτό επιτρέπεται μέσα στο πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε σήμερα ως οικονομία, αλλά αυτό είναι που θα της δώσει μια δυνατότητα να κερδίσει. Μάλιστα. Το χαμένο έδαφος και όχι τα πρόσωπα. Μάλιστα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, και στην αντιπολίτευση. Να ξεκινήσω από την χθεσινή πρώτη εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με το Ινστιτούτο. Πώς είδατε την κίνηση αυτή? Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τα βήματα με κάποιον τρόπο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δηλαδή, πρώτα συρρίκνωσε το κόμμα του, έχασε τη δημοτικότητα που είχε κερδίσει και στη συνέχεια αλλάζει, κάνει ένα rebranding πιο μακριά από την πρώτη σκηνή της πολιτικής με το Ινστιτούτο. Όπως και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιηθεί με τη λειτουργία του κύκλου ιδεών και με μία αρθρογραφία. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει στον Τσίπρα αυτό το προφίλ, γιατί για να κάνεις rebranding πρέπει κάπως μέσα στην προσωπικότητα να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν μπορείς να πας έναν πολιτικό που είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να τον κρατήσεις πιο πίσω με μια ευρύτερη ατζέντα και μια βούληση να παρέμβει με έναν υφάλιο αποστασιοποιημένο τρόπο στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να το κάνει όμως με επιτυχία. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως, να μην ξεχνάμε ότι οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή μετά από μια συρρίκνωση του κόμματός του και μετά από μια συρρίκνωση της δικής του δημοτικότητας. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αυτός που θα κάνει την καταλυτική δουλειά στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το ίδιο όμως το εκλογικό αποτέλεσμα αναγκάζει στην πράξη το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουν τη συζήτηση της συνεργασίας. Πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είχαμε ο κύριος Κασελάκης πήγε για λίγο στην εκδήλωση αυτή και μετά και έφυγε να πάει στον κύριο Χατζηνικολάου που είχε συνέδριξη στον Αντένα. Και εκεί νομίζω η είδηση που βγαίνει είναι ότι ναι, να προχωρήσουμε στη μεγάλη κεντροαριστερά, να, και εγώ θα είμαι υποψήφιος. Το ρωτάει λοιπόν ο κύριο Χατζηνικολάου, θα είστε υποψήφιος, αν είναι και ο κύριος Τσίπρας υποψήφιος? Και λέει, ναι, θα είμαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι η είδηση χθεσινή από πλευρά Κασελάκη. Ακριβώς. Και αυτή η δήλωση μας δείχνει ότι προετοιμάζονται όλοι σιγά-σιγά. Δηλαδή, είναι τέτοια η επίδραση αυτού του εκλογικού αποτελέσματος και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα και αυτοί που δεν ήθελαν με τίποτα να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, τώρα μπαίνουν. Τι μας λέει αυτή η είδηση? Ότι προετοιμάζεται και ο ίδιος για το ενδεχόμενο να γίνει μια διαδικασία που θα αφορά όχι μόνο το δικό του κόμμα και θα είναι υποψήφιος μαζί με άλλους υποψήφιους από το χώρο αυτό της κεντροαριστεράς. Μάλιστα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από όλες τις παρεμβάσεις και τις κινήσεις που βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, αναγκάζονται και ο Ανδρουλάκης με την αμφισβήτηση που δέχεται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και ο Κασελάκης μετά από το αυτό. Και είχαμε και τη δήλωση χτες του κυρίου Παπά, το ξέχασα αυτό, του Νίκου Παπά. Μα ο κύριος Παπάς. Ο οποίος πρότεινε κοινό ψηφοδέλτιο και κοινό υποψήφιο που θα βγει από τη βάση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν όλοι τώρα οι παίκτες τοποθετούνται πάνω σε αυτό το καινούργιο διακύβευμα. Πάμε τώρα και στον άλλο παίκτη, στη Χαρλάου Τρικούπη, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο αγριεμένα από ό,τι είναι σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Χτες είχαμε την πρώτη τοποθέτηση Ανδρουλάκη μετά τις εκλογές. Νομίζω το μήνυμά του ήταν σαφές.
διαγραφές όσοι επιμένουν σε τοξικότητα και υψηλούς τόνους. Εγώ θα είμαι υποψήφιος. Δεν έδωσα όμως το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών. Κάτι που θα κάνει υποθέτω σαν όργανα. Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει μια εσωκομματική διαδικασία. Έχει μεγαλύτερη εσωστρέφεια σε αυτή τη φάση. Και πάει να λύσει το ζήτημα της ηγεσίας του δικού του χώρου. Ενώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούνται σε κάτι πιο ευρύ. Για τον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότερα, λέτε. Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ ήταν με αυτή την έννοια ένα πλήγμα που δεν. Βέβαια, να σας πω κάτι όμως, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκριτικά είχε τις λιγότερες απώλειες και από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα ηγεσίας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, το αποτέλεσμα των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τόσο κακό. Ναι. Ενίσχυσε, έκλεισε τη διαφορά. Εντάξει, ήταν πιο κάτω σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Αυτό ισχύει. Δεν κατέλαβε τη δεύτερη θέση που ήταν ο στόχος. Ναι, αλλά σε σχέση με το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αισθητά χειρότερο από αυτό. Ακριβώς. Να σας πω κάτι, και ακόμα χειρότερο της Νέας Δημοκρατίας. Έχασε περίπου 1.000.000 ψήφους, κύριε Φραντζή. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Σε απόλυτο αριθμό ψήφων είναι πολύ χαμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι στόχοι που έβαζε ο ίδιος ο πρόεδρός του ήταν πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ακριβώς. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να πάρουμε τη δεύτερη θέση δεν είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ είναι σε φάση ισοστρέφειας, θα δει τις δικές του δυνάμεις, τις δικές του διαδικασίες. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να θέσουν υποψηφιότητα ή βάζουν τον εαυτό τους μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω και το σχόλιο σας για ένα από τα πρόσωπα που ακούγονται, για τον κύριο Δουκά. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο πρόωρο πιστεύω. Η δική μου εκτίμηση είναι ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας και ανατροπής. Στον Δήμο της Αθήνας, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Να μεταφερθεί από το στίβο του Δήμου Αθηναίου, να μεταφερθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά μπορεί να μην υπάρχει άλλος υποψήφιος ο οποίος να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Να έχει μια πολύ θετική ανατροπή στο ενεργητικό του, τη συσπήρωση όλων αυτών των δυνάμεων. Θα ήταν όμως καλύτερα για τον ίδιο να έχει κλείσει ένα κύκλο στο Δήμο Αθηναίων, να μπορεί να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, να έχει εδραιώσει αυτό το αποτέλεσμα, να μην είναι απλά. Και να κάνει μετά, λέτε, το επόμενο βήμα. Αυτό το αποτέλεσμα κυρίως βασίστηκε στην αντιδημοφιλία του προηγούμενου Δημάρχου, παρά στα θετικά προγραμματικά στοιχεία και στα αποτελέσματα του ενός προσώπου. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια είναι λίγο πρόωρο να τον δούμε σε κεντρικό επίπεδο. Όμως μπορεί να μην υπάρχει άλλος ο οποίος να συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά και τελικά να έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να είναι αυτός το πρόσωπο που θα ενώσει. Θα δούμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Το ενδεχόμενο να είναι και δήμαρχος, να παραμείνει μάλλον δήμαρχος και αν εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι κάτι πρωτότυπο. Καλά. Το οποίο θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Επικαλούνται βέβαια, ξέρω, άνθρωποι που είναι κοντά στον κύριο Δούκα, ότι αυτό έχει γίνει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Νομίζω ο κύριο Σιράκ ήταν, αν θυμάμαι καλά αυτό που λένε, δήμαρχος στο Παρίσι και πρόεδρος στο κόμμα. Δεν ξέρω κατά πόσο εδώ αυτό μπορεί να περπατήσει, που λέμε. Και αν μπορούν οι δύο ρόλοι να είναι εύκολα διαχειρίσιμοι. Ναι. Σύμφωνα με την ελληνική εμπειρία, πιστεύω ότι αυτή η ρόλη θα ήταν καλό να είναι διακριτή. Ας δούμε τη δυναμική των προσώπων, ας δούμε τη δυναμική των διαδικασιών και να τοποθετηθούμε λίγο πιο μετά σε αυτά τα. Και να τα μετρήσουμε κιόλας, να μιλήσουμε με βάση κάποια δεδομένα. Γιατί τώρα εγώ μπορώ να σας πω τη δική μου αίσθηση, αλλά είναι καλύτερο να μιλάμε με κάποια δεδομένα. Ναι, τώρα άλλα δεδομένα δεν έχουμε πέραν αυτών των οποίων δημοσίως έχουν λεχθεί. Οπότε. Ναι, ξέρουμε ότι εκείνη τη δημοσκόπηση που έλεγε ότι σε σχέση με το προφίλ Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κασελάκη, αυτοί οι τρεις είναι κάπως αποδυναμωμένοι. Κανένας από τους δεν φαίνεται ότι μπορεί να συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσοστό. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν στην εικόνα του κυρίου Κασελάκη σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το ρίσκο που νιώθουν. Αναφέρομαι στην έρευνα της MRB. Ναι. Η οποία μίλησε για ρίσκο. Τον βλέπουν σαν μια. Αυτό είχε γίνει βέβαια πριν τις εκλογές. Έτσι είναι. Δεν αναφέρεστε. Δεν έχει κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα τέτοιο πρόσωπο που θα μπορεί να ενώσει όλο αυτό το χώρο του κέντρου της κεντροαριστεράς. Και βέβαια το θέμα είναι το πρόσωπο, όποιο πρόσωπο είναι, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι και αν θα φτάσουν μέχρι εκεί, είναι και αυτό το θέμα. Αλλά εάν φτάσουν μέχρι εκεί και είναι ένα πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά αυτού του προσώπου θα πρέπει να είναι ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.
Αυτό δεν είναι ο στόχος, η στόχευση. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι υπάρχει κάτω από αυτό. Χρειάζεται μια μεθοδικότητα, μια νυφαλιότητα, μια μετριοπάθεια, ένα δημοκρατικό ήθος, μια αποτελεσματικότητα στην πορεία του στην πολιτική και μια σχέση με το ακροατήριο, ενεργή σχέση με αυτό το ακροατήριο. Με αυτή την έννοια λέω ότι αν είχαμε έναν δήμαρχο Αθηναίων, Δούκα, με συγκεκριμένα αποτελέσματα που άλλαξαν την όψη της Αθήνας, στο πρόγραμμα πάνω ναι, που μιλάει, ναι, ναι, που μιλάει κεντροαριστερά, θα ήταν αναμφίβολα η πιο ισχυρή ψηφιότητα. Μάλιστα, κατάλαβα. Επίσης, είδαμε τα προβλήματα που έχει η εικόνα του Ανδρουλάκη. Βγάζει κάτι το αδιάφορο σε ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων. Δεν έχει κάτι το οποίο να. Μια ιδιαίτερη γοητεία. Αναζητούμε λοιπόν, αναζητά μάλλον αυτός ο χώρος, ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι διεισδυτικό, θα είναι τολμηρό αλλά και μετριοπαθές και θα έχει μια γοητεία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Κύριε Φρατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση και τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.